Από σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας μπαίνει στην περίοδο του Αγίου Τριωδίου. Τριώδιο λέγεται το βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ύμνους και τους ψαλμούς, τους οποίους διαβάζουμε την περίοδο αυτή, μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. 9 εβδομάδες και μία εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, 10 εβδομάδες μέχρι το Πάσχα. Μία αρκετά μεγάλη περίοδος που θα λέγαμε ότι είναι περίοδος προετοιμασίας για να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα και να ζήσουμε τα πάθη αλλά και την Ανάσταση του Χριστού. Θα λέγαμε ότι αυτή η περίοδος είναι μια θεραπευτική περίοδος. Αυτή είναι η αληθινή ψυχοθεραπεία στην οποία η Εκκλησία μας βάζει μέσα, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για να ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού, και η προετοιμασία αυτή, με μία λέξη αν θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε, λέγεται μετάνοια. Να φτάσουμε δηλαδή σε μία κατάσταση μετανοίας. Και η μετάνοια, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μία στιγμιαία κατάσταση στη ζωή του χριστιανού, αλλά είναι μία διαρκής ζωή, ένα διαρκές βίωμα. Δεν θα μπορούσε σήμερα πραγματικά με καλύτερο τρόπο να μας βάλει η Εκκλησία μέσα σε αυτή την περίοδο την θεραπευτική, όπως είπα, παρά με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου που ακούσαμε. Και βέβαια το συμπέρασμα το συνοψίζει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν χρειάζεται πολύ να το ψάξουμε και να το αναζητήσουμε, διότι καταλήγει στο τέλος της παραβολής αυτής, του παραδείγματος δηλαδή αυτού, μέσα από το οποίο θέλει να μας δείξει τον τρόπο συμπεριφοράς της ψυχής μας, ότι πάσο εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Τι μας λέει, αγαπητοί μου αδελφοί, η ιστορία αυτή? Μας λέει ότι δύο άνθρωποι ήρθαν στην Εκκλησία για να προσευχηθούν. Ό,τι υπήρχε βέβαια την εποχή εκείνη, το ιερό, αλλά αυτό μεταφέρεται σήμερα στις ημέρες μας με την προσευχή. Είναι μεγάλο πράγμα η προσευχή για τον άνθρωπο, και λυπάμαι που το λέω, και άλλη φορά το έχουμε πει, διότι οι χριστιανοί μας δεν έχουν μάθει να προσεύχονται. Ή αν θέλετε, επειδή υπάρχει μεγάλος πόλεμος κατά την ώρα της προσευχής, διότι ο εχθρός γνωρίζει ότι όταν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό, δεν μπορεί να μας πειράξει, με αποτέλεσμα πριν την προσευχή να κάνει επιθέσεις εναντίον μας για να μας απομακρύνει από το έργο αυτό της προσευχής ή να μας αφήσει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Και έτσι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί που βλέπετε, σου λένε ας πούμε ότι δεν προσεύχομαι γιατί δεν έχω χρόνο. Φαντάσου, έχει χρόνο να κάνει όλα τα πράγματα στη ζωή του, και για το σημαντικότερο πράγμα που είναι η προσευχή, σημαντικότερο πράγμα όχι μόνο για αυτήν εδώ τη ζωή, για να κυλήσουν καλά τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά και για τη σωτηρία της ψυχής μας, γι' αυτό για το σημαντικότερο πράγμα δεν έχει χρόνο. Ή μετριέται ο χρόνος μας στα δευτερόλεπτα, στα λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Ενώ βλέπετε ότι όλοι οι πατέρες και οι Άγιοι αυτό μας λένε, ότι η προσευχή είναι το α και το ω της πνευματικής ζωής, και όπως λέει και ο Κύριος, τούτο το γένος ενωδυνή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή και νηστεία. Όπως θα μας βάλει η Εκκλησία μας σε λίγο, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σε τρεις εβδομάδες δηλαδή, και στο πρόγραμμα της νηστείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για το σώμα, αλλά για την ψυχή. Δύο λοιπόν άνθρωποι έρχονται, λέει, για να προσευχηθούν. Πες μου πώς προσεύχεσαι για να σου πω ποιος είσαι και για να σου πω την πνευματική σου κατάσταση, θα έλεγε κανείς. Και εδώ ακριβώς αυτό βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που εμείς λέγεται Φαρισαίος, και βέβαια φανταστείτε ότι είναι τόσο δυνατή αυτή η περικοπή την οποία ο Κύριος μας προβάλλει, η Εκκλησία μας προβάλλει, ούτως ώστε η λέξη Φαρισαίος
έμεινε μέσα στο λεξιλόγιό μας. Τόσο μεγάλη δύναμη έχει πλέον. Όπου και να πεις τι σημαίνει Φαρισαίος, θα καταλάβει ο άλλος και ξέρει τι, ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι το νόημα, τι κρύβεται πίσω από αυτή την έννοια. Φαρισαίος, φαρισαϊσμός. Τι έλεγε ο Φαρισαίος στην προσευχή του? Ο Θεός, λέει, ευχαριστώς ή οντιού και μη ως περιληπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικε, μοιχή ή ως περου ούτως ο τελώνης. Αν κανείς που δεν γνωρίζει το διαβάσει το κείμενο αυτό για πρώτη φορά, θα νομίσει ότι ο Φαρισαίος προσευχόταν, απευθυνόταν στο Θεό και έλεγε ο Θεός, γιατί ξεκινάει, ας πούμε, την προσευχή του με επίκληση προς το Θεό. Είναι όμως επίκληση προς το Θεό. Διότι δεν είναι, ο Θεός δεν βλέπει τι λέξεις χρησιμοποιούμε, αλλά βλέπει, αδερφοί μου, τη διάθεση της ψυχής μας. Αυτό βλέπει. Πολλές φορές γι' αυτό μερικοί έρχονται κιόλας εξομολογούνται, λέει, προσεύχομαι και το μυαλό μου πετάει. Μα βεβαίως, ο Χριστός δεν θέλει τη γλώσσα σου, δεν θέλει τις λέξεις σου, θέλει την ψυχή σου, θέλει την καρδιά σου εκείνη την ώρα. Αν η καρδιά σου είναι στα περαμπέλια, να το πούμε έτσι, την ώρα της προσευχής, τότε τι νόημα έχει αυτή η προσευχή? Και όπως λέει χαρακτηριστικά στην παραβολή ο Κύριος, σταθείς, λέει, εις εαυτόν ούτω προσήφιετο. Αυτό τα λέει όλα. Δεν στεκόταν δηλαδή ενώπιον του Θεού, αλλά στεκόταν ενώπιον του εαυτού του, με αυταρέσκεια δηλαδή, με αυτοπροβολή. Αυτός ήταν ο σκοπός της προσευχής του. Δεν ήταν να προσευχηθεί, ήταν να αυτοπροβληθεί. Και αν θέλετε, μερικές φορές θα μου πείτε, εγώ είμαι στο δωμάτιό μου, τώρα σε ποιον θα αυτοπροβληθώ? Δεν έχω κανένα να αυτοπροβληθώ. Και πάλι υπάρχει. Ποιο είναι? Να αυτοπροβληθώ στον εαυτό μου. Ότι είμαι δηλαδή ένας καλός άνθρωπος. Για δέστε, είμαι ένας καλός άνθρωπος. Τι σημαίνει είμαι καλός άνθρωπος? Ότι δηλαδή σώζομαι από μόνος μου, από την καλοσύνη μου. Ενώ αυτό το πράγμα δεν ισχύει, αγαπητοί μου αδελφοί. Εμείς δεν σωζόμαστε από την καλοσύνη μας. Σωζόμαστε από τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Η καλοσύνη μας αυτή είναι απλώς η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ούτως ώστε να πάρουμε τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και είναι εντελώς παρεξηγημένη πολλές φορές η πνευματική ζωή την οποία ζούμε, γι' αυτό και δεν έχουμε πρόοδο στην πνευματική ζωή. Γιατί νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Και ο Θεός, τι χρειάζεται ο Θεός, σαν τον Φαρισαίο, που ήθελε, ας το πούμε έτσι, να του πει ο Θεός το μπράβο, να του δώσει τα βραβεία, δηλαδή. Αυτό ήταν η προσευχή του. Σαν να έλεγε δηλαδή ο Θεός, έλα να με αναγνωρίσεις ότι εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος, είμαι ένας πετυχεμένος, κάνω αυτό που πρέπει και παραπάνω αυτό που πρέπει. Διότι να, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι σαν τον Τελώνη, βλέπεις, που είναι για πέταμα, ας το πούμε έτσι, κάνει και την κατάκρισή του, πολύ ωραία, και νομίζει ότι θα πάει στο σπίτι του δικαιωμένος. Και ο Τελώνης, από την άλλη μεριά, όλες οι λέξεις μέσα στο Ευαγγέλιο έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μακρόθεν, λέει, εστός. Ήτανε πέρα από το κέντρο, ας το πούμε έτσι, της προσοχής. Σε μία άκρη, σε μία γωνία. Δεν τον έβλεπε κανένας. Πίσω από μια κολόνα, όπως τα λέγαμε. Ας το προσέξουμε αυτό, γιατί και εμείς πολλές φορές στην προσευχή μας έτσι θέλουμε να είμαστε το κέντρο της προσευχής, της προσοχής, και στο ναό ακόμα που ερχόμαστε μερικές φορές, οι παρόντες εξελούνται, και στο ναό λοιπόν που ερχόμαστε πολλές φορές, ερχόμαστε για να είμαστε το κέντρο της προσοχής. Και αυτό το σαράκι βέβαια περισσότερο προσβάλλει, όπως καταλαβαίνετε, τις γυναίκες, που έχουν την τάση της επίδειξης πολλές φορές, οι άντρες είναι σε άλλα θέματα, διακρίνονται, και είτε με την ετοιμασία, είτε με το ύψος, είτε με τα χρώματα που βάζουν στο πρόσωπό τους, θέλουν να είναι το κέντρο της προσοχής. Ενώ στο ναό, όταν ερχόμαστε, αδελφοί μου, ίσα ίσα το αντίθετο, πρέπει να διαλανθάνουμε τις προσοχές. Πρέπει να είμαστε όπως ο Τελώνης, αφανείς, χαμένοι, κρυμμένοι, για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο προς το Θεό. Διότι όταν είμαστε έτσι, με τον τελωνικό τρόπο, τότε ο Θεός θα μας αναδείξει. Και θα μας αναδείξει με την έννοια όχι ότι θα γίνουμε κάποιοι σπουδαίοι, αλλά θα πάρει την ψυχή μας από τον Άδη, από την κόλαση, και θα την ανεβάσει στις πύλες του Παραδείσου.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βλέπουμε ο Τελώνης σήμερα τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν. Χτυπούσε, λέει, το στήθος του. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αυτή η μικρή, η σύντομη προσευχή, επίκληση, η οποία, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ονόματι, λέει, Ιησού μάστιζε πολεμίως, η οποία πρόταση αυτή καταδιώκει τους δαίμονες και λυτρώνει την ψυχή του ανθρώπου από την αμαρτία και προσελκύει την χάρη του Θεού. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και αυτός είναι πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, ο αληθινός δρόμος της μετανοίας. Να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, να καταθέσουμε τα αμαρτήματά μας, την αδυναμία μας, την ελαχιστότητά μας, γιατί προσέξτε, υπάρχει και αυτό πολλές φορές εν ονόματι της ελαχιστότητας. Αυτό είναι, ίσως είναι ένα σκαλοπάτι παραπέρα για αυτούς οι οποίοι είναι πιο πολλά χρόνια μέσα στην Εκκλησία, όπου πολλές φορές επικαλούμαστε και την ταπεινότητά μας για να επιδειχθούμε, για να λειτουργήσουμε όπως ο Φαρισαίος ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, δες εγώ που είμαι πιο ταπεινός, ας το πούμε, από τους άλλους. Προσέξτε ο λογισμός αυτός, βλέπετε. Λογισμός υποτίθεται ταπεινώσεως, αλλά δεν είναι ταπεινώσεως όμως. Είναι ταπεινοσχημίας. Είναι λογισμός ταπεινοσχημίας. Προσπαθεί δηλαδή ο λογισμός να σε κλέψει, να σου πει κιόλας ότι είσαι ταπεινός, πριν όμως συμπεριφέρεσαι όπως ο Φαρισαίος. Θέλεις να παρουσιάσεις το κατόρθωμά σου ενώπιον του Θεού και έτσι τα χάνεις όλα. Διότι η ταπείνωση δεν είναι τίτλος, δεν είναι επικεφαλίδα, είναι βίωμα. Πραγματικά να νιώσεις ότι είσαι ταπεινός. Όχι ότι είσαι ταπεινός, ότι είσαι τελευταίος, έσχατος από τους άλλους ανθρώπους. Ότι δεν αξίζει ο Θεός να ασχολείσαι με σένα. Δεν αξίζει ο Θεός να ασχολείται με σένα. Το αισθανθήκαμε αυτό το πράγμα ποτέ? Αυτό είναι ταπείνωση. Εμείς τι κάνουμε, το αντίθετο. Νομίζουμε ότι με εμάς πρώτα πρέπει να ασχοληθεί ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, τον συμβουλεύουμε κιόλας, τον καθοδηγούμε. Τι λέω, τον επιπλήττουμε κιόλας πολλές φορές. Γιατί δεν μας ακούει, του το λέμε μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, και αυτός εξακολουθεί να είναι κουφός απέναντί μας. Καταλαβαίνετε σε πόσο μεγάλη πλάνη βρισκόμαστε, πόσο μακριά βρισκόμαστε από το Θεό. Ενώ πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, να τις καταθέσουμε ενώπιον του Θεού και να επικαλεστούμε το έλεος και την χάρη του Θεού. Και βλέπετε το θαύμα της πίστεώς μας, η ταπείνωση. Μία λέξη, η ταπείνωση. Και μην πει κανένας ότι εγώ δεν μπορώ να ταπεινωθώ, διότι δεν έχω τις προϋποθέσεις. Διότι περισσότερες προϋποθέσεις ότου θαύματος έχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τα πολλά. Που είναι φτωχοί, που είναι περιφρονημένοι, που είναι εγκαταλελειμμένοι, που είναι σε άσχημη μοίρα, σωματική, ψυχολογική, ό,τι θέλετε κτλ. Διότι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ταπεινωθούν και ενώπιον του Θεού. Να πούν δηλαδή ότι εγώ είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Ενώ αυτός ο οποίος έχει τα πολλά, έχει τις διευκολύνσεις, έχει τις δόξες, έχει τα χρήματα, αυτός είναι σε δυσμενέστερη κατάσταση πνευματικά ενώπιον του Θεού. Βλέπετε? Θα πεις πώς το λες αυτό. Δείτε τι κάνανε οι Άγιοι Πατέρες. Είχαν αξιώματα, ακόμα και πρωθυπουργοί, ακόμα και βασιλείς, τα εγκαταλείψαν όλα, κρυφτήκαν, βάλαν παλιά κουρέλια πάνω τους και πήγαν να μονάσουν σε ένα μέρος που δεν τους έβλεπε κανένας, που δεν τους ήξερε κανένας, στο Άγιον Όρος, στα ασκητήρια κτλ. Για να βρουν την αληθινή ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Όλα τα ένδοξα πράγματα του κόσμου αυτού είναι κουρέλια ενώπιον του Θεού.
Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πρόκειται να φτάσουμε στην αληθινή ταπείνωση, στην ταπείνωση του τελώνη. Και βλέπετε ότι σήμερα είναι και λίγο της μόδας. Όλοι κυκλοφορούν με τα κομποσχήνια οι χριστιανοί. Είναι καλό βέβαια από μια άποψη, διότι χάρη στις προσπάθειες των Αγίων Πατέρων και σύγχρονων σπουδαίων πατέρων της Εκκλησίας μας, έχει μπει το κομποσχήνι μέσα στην προσευχή του χριστιανού. Αλλά πρέπει να μπει όμως με σωστό τρόπο. Όχι απλώς να κρέμεται από τα χέρια μας, τα εκατοστάρια και τα τριακοσάρια, αλλά να βρίσκεται στην τσέπη μας, να βρίσκεται στην ψυχή μας, να βρίσκεται εκεί στο κελάκι μας, μέσα στο δωμάτιό μας, όπου θα το χρησιμοποιούμε για να ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού και να επικαλούμαστε τη βοήθεια και τη χάρη Του. Και όταν αυτό το πράγμα γίνεται με αληθινό τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα πάρουμε τη βοήθεια και την ευλογία και τη χάρη του Θεού όταν Εκείνος και όπως Εκείνος γνωρίζει και θα ακούσουμε βέβαια αυτόν τον λόγο του Κυρίου μέσα στην ψυχή μας, που θα μας φέρει ειρήνη και χαρά, ότι πας ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Αμήν.